Γεια σας. Θα κάνουμε ένα πρόγραμμα για αρχάριους, το οποίο μπορεί να γίνει στο σπίτι με απλό οικιακό εξοπλισμό. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 2 σετ και κάθε σετ από 3 ασκήσεις. Ξεκινάμε με λίγο ζέσταμα, κάνοντας λίγες δυναμικές διατάσεις. Πάμε λίγο πρώτα ασκήσεις για τον κορμό, το άνω μέρος του σώματος. Κρατάμε περίπου στα 10 δευτερόλεπτα την κάθε άσκηση. Πάμε εδώ πέρα 3 επαναλήψεις σε κάθε πόδι και μετά θα μείνουμε 10 δευτερόλεπτα στο κάθε ένα ισομετρικά. Πάμε και το άλλο. Ωραία. Και πλάγιες προβολές. Τρεις σε κάθε πόδι. Και να μείνουμε και λίγο στο πλάι. Και στην άλλη μεριά. Ωραία. Και ξεκινάμε με την πρώτη μας άσκηση για το πρώτο σετ, το οποίο είναι βαθιά καθίσματα. Θα κάνουμε 15 επαναλήψεις. Για την αποτελεσματικότητα αυτής της άσκησης χρειάζεται να έχω σταθερό τον κορμό και η λεκάνη, καθώς κατεβαίνω προς τα κάτω, να περάσει κάτω από το ύψος των γονάτων, ενώ τα γόνατά μου δεν περνάνε μπροστά από τις μύτες των ποδιών. Πάμε να κάνουμε 15 επαναλήψεις. Πολύ ωραία. Πάμε στη δεύτερη άσκηση, όπου θα δείξουμε επικύψεις με ένα πόδι στήριξης και αν χρειαστεί θα δείξουμε πώς αυτή η άσκηση γίνεται και με βοήθεια σε περίπτωση που δεν έχουμε καλή ισορροπία. Θέλουμε το ένα πόδι να είναι σταθερό στο έδαφος, δεν μας περάζει να είναι λίγο λυγισμένο το γόνατο και το άλλο πόδι να αιωρείται. Ιδανικά θα αιωρείται κατά τη διάρκεια όλων των επαναλήψεων της άσκησης. Εάν δεν μπορεί να γίνει αυτό, μπορούμε λίγο να πατήσουμε. Αλλιώς, όπως είπαμε και πριν, θα πάρουμε μία μπάρα να βοηθηθούμε ή από οπουδήποτε μπορούμε να κρατηθούμε στο σπίτι. Ξεκινώντας. Εδώ, όπως είπαμε, δεν με πειράζει το γόνατο του σταθερού ποδιού να λυγίζει λιγάκι. Θέλω όμως ο κορμός μου με το πόδι όρησης να σχηματίζει ένα ταφ, μία ευθεία μαζί με το πόδι στήριξης ένα ταφ. Ωραία. Και στο άλλο πόδι θα δείξουμε πώς γίνεται με βοήθεια. Από τη μεριά που το πόδι κάνει την αιώρηση, κρατάω ένα σταθερό σημείο και πάμε να κάνουμε τις επικύψεις μας.
Περνάμε στην τρίτη μας άσκηση του πρώτου σετ. Θα κάνουμε κοιλιακούς από ξαπλωτή θέση ανάσκελα. Τα ροκανίσματα. Για να είναι αποτελεσματική άσκηση, θέλουμε αφενός ο θώρακας, η αφετέρου η λεκάνη, να κάνουν μαζί μια κίνηση προς τα πάνω, ώστε να πάρουμε την καλύτερη δυνατή ενεργοποίηση του ορθού κοιλιακού. Η άσκηση γίνεται ως εξής, οι εκπνοές είναι όταν ανεβαίνω επάνω. Θα κάνουμε 20 επαναλήψεις. Και πάμε στο δεύτερο σετ, να δούμε την πρώτη άσκηση. Στην πρώτη άσκηση θα κάνουμε κίνηση από ξαπλωτή θέση. Εδώ πέρα θέλουμε τα πόδια μας να πατάνε με τις φτέρνες, οι μύτες των ποδιών είναι στον αέρα. Τα χέρια μου είναι κάτω και πάμε να κάνουμε άρσης λεκάνης. 15 επανάληψεις. Πάμε στη δεύτερη άσκηση του δεύτερου σετ. Εδώ θα χρειαστούμε μια καρέκλα ή ένα σταθερό πάγκο, κάτι σταθερό πάντως, για να τοποθετήσουμε τα χέρια μας. Το σώμα μας να πάρει αυτή τη γωνία και να κάνουμε βυθίσεις για τους τρικέφαλους. 15 επαναλήψεις. Πολύ καλά. Και ολοκληρώνουμε με την τρίτη άσκηση του δεύτερου σετ. Θα χρειαστούμε πάλι το στρωματάκι μας. Ερχόμαστε σε γονατιστή θέση. Και θα κάνουμε άρση του ενός χεριού με το αντίθετο πόδι. Ένα λάξ. Είκοσι επαναλήψεις εδώ. Καλά. Και κλείνουμε το πρόγραμμά μας με ένα κύκλο διατάσεων που θα μας βοηθήσει για την αποκατάσταση των μυών να ξεκουραστούν πιο σύντομα. Πάμε πρώτα από καθιστή θέση. Ανοίγουμε πόδια, αφήνουμε το σώμα να πέσει λίγο μπροστά. Σε κάθε διάταση μένουμε περίπου στα 20 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που αυτή η διάταση σας φαίνεται δύσκολη, μπορούμε να κάνουμε ένα-ένα πόδι. Οπότε πάμε για 20 δευτερόλεπτα σε αυτό και αφού ολοκληρώσουμε τη διάρκεια, πάμε 20 δευτερόλεπτα στο άλλο. Αλλάζουμε τη διάτασή μας
ένα πόδι λυγισμένο μπροστά, ένα πόδι λυγισμένο πίσω και ξαπλώνω κατά μήκος του μυρού στο πόδι που είναι μπροστά μου. Πάμε και στο άλλο πόδι. Ο μυς που θέλουμε να διατείνουμε εδώ είναι ο γλουτιαίος, οπότε εκεί πρέπει να νιώθετε και τη διάταση. Και πάμε από όρθια θέση. Πάλι με τη βοήθεια ενός σταθερού σημείου διατείνουμε τους τετρακέφαλους. Καλά. Αφήνουμε και τη μέση μας λιγάκι να χαλαρώσει το σώμα κάτω. Και με μια βαθιά εισπνοή ανεβαίνουμε σιγά σιγά νιώθοντας τη σπονδυλική στήλη να ξεκλειδώνει σπόνδυλο σπόνδυλο. Και έτσι ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ πολύ.